Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, το οποίο εκτιμώ ότι θα το βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να καλημερίσουμε τον πατήρ Σάβα. Καλημέρα, πατέρα Σάβα. Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, ο οποίος είναι προϊστάμενος της Ιεράς Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Καλή σας ημέρα. Σας φιλοξενούμε γιατί καταρχήν είστε από τα Χανιά, πατέρα Σάβα, έτσι δεν είναι, Χανιώτης. Πόσα χρόνια είστε στο Αγίου Όρος? Είμαι 18 χρόνια τώρα. 18 χρόνια. Πώς είναι η μοναστηριακή ζωή? Ιδιαίτερη. Mm-hmm. Το κάλεσμα είναι ιδιαίτερο για τον καθένα μας και είναι πολύ ευλογημένη. Πάρα πολύ ευλογημένη. Πώς την πήρατε την απόφαση, πατέρα Σάβα, να πάτε στο Άγιο Όρος? Μετά που απολύθηκα από φαντάρος, mm-hmm, και έκανα τα μεταπτυχιακά μου, γνώρισα τον πατέρα Ευστράτιο στις Μουρνίες που έχει ένα μετόχι η Λαύρα και από εκεί πήραμε το δρόμο για τον μοναχισμό. Mm-hmm. Μας ενεφίσησε την αγάπη για τον Χριστό που την είχαμε, αλλά ο πατήρ Ευστράτιος μας έκανε πιο πολύ αυτό το κλικ για τον μοναχισμό και από εκεί και πέρα πήραμε το δρόμο μας. Mm-hmm. Μεγάλη ιστορία. Ναι. Είστε από τους μοναχούς, για να σας γνωρίσουμε λίγο, που κρίνουν την κοσμική ζωή ή που βοηθούν σε αυτήν, που συμμετέχουν σε αυτήν? Που κρίνουν, τι εννοείται? Δηλαδή που λένε, έχουμε δει διάφορους μοναχούς ή και μητροπολίτες κατά καιρούς και κρίνουν πολύ τον κόσμο που δεν επιλέγει, για παράδειγμα, να είναι συνέχεια στην εκκλησία ή να έχει έναν πιο κοσμικό τρόπο ζωής, να είναι έτσι με τις πολυτέλειες, με όλα αυτά. Εσείς τι στάση κρατάτε απέναντι σε αυτή την νοοτροπία? Βασικά, ο χριστιανισμός και η πίστη είναι μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Mm-hmm. Μπορεί να βλέπεις κάποιον άνθρωπο εξωτερικά, αλλά το εσωτερικό έχει πολύ σημασία. Εμείς προσπαθούμε να μην κρίνουμε την κατόψιν κρίση, αλλά να βλέπουμε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε κυρίως με το παράδειγμά μας, mm-hmm, τους ανθρώπους. Γιατί εμείς θέλουμε να φέρουμε κοντά στην Εκκλησία τους ανθρώπους, αυτούς που είναι μακριά, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό χωρίς αγάπη. Πατέρα Σάβα, από χτες που κυκλοφόρησε ότι θα σας έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την παρουσία σας. Γιατί κάνατε μία επιστολή τις προηγούμενες μέρες που όταν ήρθε ο Πάπας στην Μυτιλίνη για να κάνει το συλλήτουργο, για να δει εκεί τους ανθρώπους, στείλατε μία επιστολή κατά την οποία λέγατε ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος ο Πάπας. Τι ακριβώς είπατε και γιατί είστε αρνητικοί εκεί στο Άγιο Όρος για κάτι τέτοιο? Γενικά, σαν Αγιορείτες Πατέρες, είμαστε ενάντια στον οικουμενισμό. Είναι μια αίρεση που είναι εδώ και αρκετά χρόνια, την οποία ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς την έχει ονομάσει πανέρεση, καθώς και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε ότι είναι πανέρεση και άλλοι φωτισμένοι Άγιοι, και είμαστε ενάντια σε αυτό. Είμαστε ενάντια στην Ένωση των Εκκλησιών που επιχειρείται σήμερα να γίνει χωρίς όρους και χωρίς να γίνει με τον σωστό τρόπο. Εμείς θέλουμε να γυρίσουν πίσω οι αιρετικοί πίσω στην Εκκλησία, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο που γίνεται. Οπότε δεν είμαστε σύμφωνοι στην υποταγή της Εκκλησίας στον Πάπα. Αυτό είναι που είμαστε αντίθετοι. Γιατί χαρακτηρίζεται τον καθολικισμό ως αίρεση, Καταρχήν δεν είναι καθολικισμός, είναι παπισμός. Καθολικοί είμαστε εμείς. Είναι κάτι το οποίο κάνουν, είναι λάθος, διότι εμείς λέμε εις μίαν Αγίαν Αποστολική, καθολική και αποστολική Εκκλησία. Αυτοί είναι παπιστές, είναι παπικοί. Πώς είπατε την ερώτηση? Ναι, γιατί τους χαρακτηρίζεται αιρετικούς. Είναι ένα δόγμα της Ορθοδοξίας, δηλαδή είναι... εκείνοι δέχονται τον διαδισμό, εμείς έχουμε τον τριαδικό Θεό, έχουμε αυτή τη διαφορά, υπάρχουν κάποιες άλλες διαφορές στα μυστήρια, αλλά γιατί λέτε ότι δεν θα μπορούσατε να συνυπάρξετε? Από το 1054 που έγινε το τελικό σχίσμα, αποσχιστήκαν από την Εκκλησία, mm-hmm, και τραβήξαν τον δρόμο τους. Οι παπικοί έχουν διάφορες αίρες, δεν είναι μόνο μία και δύο. Έχουν το Φιλιόκβε, έχουν το Πρωτή του Πάπα, έχουν την Μαριολατρία, έχουν το Πυργατόριο, έχουν πάρα πολλές αιρέσεις, οι οποίες μας χωρίζουν. Το χάσμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχει συμφωνία. Ακόμα και δεν πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Εμείς επιθυμούμε την επιστροφή τους πίσω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε, κοινό ποτήριο και ένωση στη μέση. Δηλαδή, να αφήσουμε τις διαφορές μας και να πούμε ότι εντάξει, θα τα βρούμε κάπου. Δεν γίνεται αυτό. Έκπτωση στο δόγμα δεν μπορεί να γίνει. Καταλάβατε. Οπότε χαρακτηρίσατε τον Πάπα ανεπιθύμητο, αιρετικό, δεν τον θέλετε καθόλου? Δεν τον χαρακτηρίζουμε εμείς, τον χαρακτηρίζουν οι Άγιοι Πατέρες,
Το χαρακτηρίζουν σύνοδοι ορθόδοξες που έχει γίνει, όπως το Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά το 1351, του Μεγάλου Φωτίου το 890. Αυτές οι σύνοδοι χαρακτηρίζουν τον παπισμό ως αίρεση. Η Εκκλησία μας δηλαδή δέχεται τον παπισμό ως αίρεση. Καταλάβατε. Δεν το λέω εγώ αυτό. Είναι διαχρονία της Εκκλησίας μας. Πατέρα Σάβα, θα σας έλεγε κάποιος ότι εντάξει, αναφέρεστε σε συνόδους που είναι του παρελθόντος και τα χρόνια έχουν περάσει και ότι εξελίσσεται και ο κόσμος, εξελίσσεται και η Εκκλησία και ότι θα, εφόσον και οι δύο πιστεύετε στον Χριστό, θα πρέπει να το δείτε πιο ζεστά, πιο οικουμενικά, ότι μία είναι η Εκκλησία. Εκκλησίες είναι και οι καθολικές παπικές, τις λέτε εσείς, εκκλησίες είναι και οι ορθόδοξες. Οι πιστοί λατρεύουν τον, πιστεύουν στο Θεό. Οπότε, πού είναι η διαφορά σας η μεγάλη, γιατί να μην συνεπάρξετε? Από ό,τι ξέρουμε από τον Απόστολο Παύλο και τους Αγίους Πατέρες, Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα και ο αυτός και εις τους αιώνας. Το δόγμα δεν αλλάζει, γι' αυτό και λέγεται δόγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτοί διαλέξανε τον δρόμο τους, πήραν τον δρόμο τους, χάσανε την ιεροσύνη, χάσανε τα μυστήρια, χάσανε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος από την Εκκλησία τους. Οπότε είναι σωτηριολογικό το θέμα. Δηλαδή, από ό,τι πιστεύει η Αγία μας Εκκλησία, η σωτηρία του ανθρώπου κατορθώνεται μέσα στην Εκκλησία. Εμείς είμαστε πιστοί ακόλουθοι των Αγίων Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων, των Τοπικών Συνόδων, συλλελώντι να πούμε, και των Αγίων Αποστόλων και του ίδιου του Χριστού. Ακολουθούμε την Εκκλησία που εκεί πέρα υπάρχει σωτηρία. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι της πίστης μας. Mm. Οπότε, είναι άτοπο να λέμε ότι υπάρχει σωτηρία στις άλλες εκκλησίες, που τις ονομάζουν αυτές οι εκκλησίες, διότι η Εκκλησία είναι μία. Εμείς επιθυμούμε την επιστροφή τους και αυτό είναι που κάνουμε είναι να τους πούμε με αγάπη, εν αληθεία όμως, ότι η σωτηρία βρίσκεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πουθενά άλλο. Και στο δόγμα δεν μπορούμε να κάνουμε έκπτωση. Μπορούμε να κάνουμε έκπτωση σε κάποια πράγματα, οικονομίες για τους ανθρώπους, αλλά και στο δόγμα. Το δόγμα δεν αλλάζει. Πατέρα Σάβα, ελευθερία υπάρχει σαφώς και δημοκρατία, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να επιλέξει να είναι καθολικός, θα τον χαρακτηρίσετε για παράδειγμα αιρετικό. Εμείς θα το χαρακτηρίσουμε αιρετικό. Ότι είναι αιρετικό. Ότι είναι αιρετικό. Όχι εμείς, προσέξτε. Η παράδοση της Εκκλησίας μας. Εμείς δεν λέμε τίποτε δικό μας. Αν είναι να πούμε κάτι, να πω ότι εγώ κατά τη γνώμη μου, εγώ πιστεύω, αυτό θα μπορούσαμε να το κρίνουμε. Τη στιγμή όμως που πρεσβεύουμε και λέμε για τους Αγίους Πατέρες και αυτά που έχει πει η Εκκλησία μας, τότε κανένας δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι λέμε κάτι δικό μας. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων. Τίποτε λιγότερο. Τίποτε παραπάνω. Δηλαδή, αυτή είναι η ασφάλεια μέσα στην Εκκλησία μας. Δηλαδή, ο βουδιστής, ο Ινδουιστής, σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία πιστεύει, είναι για τους πατέρες αγιορείτες αιρετικός. Έτσι. Όχι, για την Εκκλησία μας. Αυτή δεν είναι αιρετική, αυτή είναι αλόθρησκη. Αλόθρησκη. Ναι. Ναι. Έλεγε πολύ ωραία ο Ρωμανίδης, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, ένας μεγάλος θεολόγος, ότι η Εκκλησία είναι και το δόγμα, ναι, και γενικά η θεολογία είναι σαν τα μαθηματικά. Ότι μπορεί πολύ εύκολα να αποδειχθεί ποιος έχει αλήθεια. Η Εκκλησία είναι το νοσοκομείο που μπαίνεις μέσα και βγαίνεις έξω υγιής. Τα άλλα νοσοκομεία, σε παρένθεση, που είναι ο παπισμός και αυτά, μπαίνεις μέσα άρρωστος, αλλά δεν βγαίνεις υγιής. Δεν υπάρχει η κάθαρση και η θέωση και ο φωτισμός και η θέωση. Εμείς τα έχουμε αυτά γιατί έχουμε κρατήσει την παράδοση και έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Κάνατε αυτή την επιστολή λοιπόν εναντίον του Πάπα τις προηγούμενες ημέρες και τώρα εσείς ήδη 200 αγιορείτες. Αυτή η επιστολή είναι μια ανοιχτή επιστολή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τις Λοιπές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, την κοινότητα του Αγίου Όρους και για το Χριστοπώνυμο Πλήρωμα που αφορά την σύνοδο που θα γίνει στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Κολυμπάρι. Mm. Και τους ευχηστούμε την προσοχή ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε κάποια πράγματα για τα προσυνοδικά κείμενα που υπάρχουν μέσα διότι δεν είναι ορθόδοξα. Τι εννοείτε, δηλαδή, ας πούμε, τι περιλαμβάνεται μέσα σε αυτά τα κείμενα που σας βρίσκει αντίθετους, που έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι η στάση σας είναι σαφής απέναντι στο Πατριαρχείο, έτσι, των αγιοριτών. Δεν δέχεστε κάποια πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε έναν άκρητο οικουμενισμό που υπάρχει και δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα παράδειγμα θα σας πω. Είναι αρκετά τα θέματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι στο έκτο άρθρο που μιλάει για τη σχέση της Ορθοδόξης Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Ενώ στην αρχή παραδέχεται ότι μια Αγία Εκκλησία είναι, μια Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, στη συνέχεια παραδέχεται την ύπαρξη και άλλων εκκλησιών που δεν βρίσκονται εν κοινωνία. Δηλαδή, είναι εκκλησίες και αυτές του Χριστού, πράγμα το οποίο είναι άτομα. Mm. Δεν υπάρχει τέτοιο. Εμείς αυτά αντιτιθόμαστε. Δεν συμφωνούμε.
Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι αν θα γίνουν όλα αυτά και ψηφιστούν τα προσυνοδικά κείμενα που είναι προς ψήφιση, τότε θα αναγνωρίσουν τις αιρέσεις ως εκκλησίες. Πράγμα το οποίο είναι άτοπο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτό καταλύει όλες τις οικουμενικές συνόδους, καταλύει την σύνοδο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Αγίου Φωτίου που καταδικάζουν τον παπισμό και έτσι μας εισάγουν σε μια νέα εκκλησία, σε μια νέα εποχή. Το οποίο αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πατέρα Σάβα, είπατε ότι 200 αγιορείτες έχετε ήδη... Είναι παραπάνω, γιατί μαζευτήκανε παραπάνω. Έχετε, 300, ναι. Έχετε ήδη υπογράψει για να ότι είστε κατά της Συνόδου, ναι. Και θα βγει δελτίο τύπου από το Άγιο Όρος. Ήδη έγινε διπλή τη Δευτέρα, την Τρίτη, τις τρεις μέρες. Θα βγάλουν ανακοίνωση του Άγιον Όρος η Ιερά Κοινότητα για την Σύνοδο. Οπότε είναι ξεκάθαρη η στάση του Αγίου Όρους απέναντι στην Πάντοτε, στη πάντοτε είναι ξεκάθαρη η στάση. Ναι. Δεν υπάρχουν, λέτε, περιθώρια συνεργασίας με το Πατριαρχείο? Δεν είναι θέμα περιθώριο συνεργασίας. Είναι θέμα ότι εμείς προσπαθούμε αυτό που σας είπα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε πάνω στην πίστη μας. Οποιοδήποτε έρθει, ο Απόστολος Παύλος λέει, καν άγγελος εξ ουρανού έρθει και σας ευαγγελιστεί κάτι που είναι διαφορετικό από αυτό που σας παραδώσαμε, να είναι ανάθεμα. Λοιπόν, εννοεί ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτε από αυτό που έχουμε παραλάβει. Μάλιστα. Θα λέγατε ότι με όλα αυτά κρύβεται κάτι πίσω με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, ότι σιγά σιγά πάμε προς αυτή την ιστορία των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων? Όλο αυτό είναι ένα σχέδιο. Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις άξονες που δουλεύει αυτή η παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει μια οικονομική παγκοσμιοποίηση, θέλουν μια κοινή οικονομία, μια κοινή θρησκεία, παγκόσμια θρησκεία και μια παγκόσμια κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν που μας παραπέμπουν στην Αποκάλυψη του Ιωάννου και τα βλέπουμε που σιγά σιγά αρχίζουν και εκπληρώνονται, γιατί οι εγγραφές θα βγουν κάποια στιγμή, το πότε δεν ξέρουμε, έτσι. Αλλά μπορούμε από τα λόγια του Χριστού μας να βλέπουμε τους καιρούς, όπως έλεγαν και οι Άγιοι Πατέρες, τον καιρό καταμάθανε τον ερχόμενο προσδόκα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και οι κάρτες είναι μέρος αυτής της παγκοσμιοποίησης. Και το Άγιον Όρος προσπαθεί να ενημερώσει τον πιστό λαό ότι όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Είναι το Αντιχρίστου. Είναι της νέας εποχής που έχουμε ήδη μπει και αυτή η νέα εποχή θα εξυπηρετήσει την έλευση του Αντιχρίστου. Την οποία την περιμένουμε φυσικά σαν Ορθόδοξοι, βασιζόμενοι στην Αγία Γραφή και ειδικά στην Αποκάλυψη. Μάλιστα. Πατέρα Σάβα, υπάρχει αυτή η συζήτηση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, θα έλεγα εγώ, πάρα πολλά χρόνια. Τώρα δεν μπορώ να προσδιορίσω πόσα χρόνια. Είναι πάνω από 30 χρόνια. Το ακούω αυτό. Ναι, ναι. Ότι από έλεγα, τότε που βγήκαν το barcode, ναι, με το 666, από τότε έχει αρχίσει και... Θα έλεγα ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ακούω για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Και ότι έχει περάσει πλέον σαν φήμη. Έχει πάει στη σφαίρα της φαντασίας όλο αυτό. Εσείς τι πιστεύετε? Γιατί αρκετοί λένε ότι έγινε πάρα πολύ δώρο σε ένα διάστημα, αλλά τίποτα από αυτό δεν συνέβη, τίποτα από αυτό δεν φαίνεται να συμβεί. Οπότε όλο αυτό ήταν μια προπαγάνδα και από την πλευρά της Εκκλησίας, λένε κάποιοι, αν θέλετε, με το 666 για την έλλειψη του Αντιχρίστου με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και ότι αυτό έχει ξεχαστεί. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, όταν ο Άγιος Παΐσιος έγραψε το 87 μια χειρόγραφη επιστολή που έλεγε για τις κάρτες τότε, δεν ήταν άτοπο. Δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες και γενικά οι πατέρες που λέγανε αυτά τα πράγματα, όπως ο Γέρο Παΐσιος που θα τον επικαλεστούμε τώρα, Αγιορείτης και Άγιος Εκκλησίας μας, το έγραψε πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, ως Άγιος και ως προορατικός που ήταν, γνώριζε ότι κάποια στιγμή θα παραποιηθούν κάποια πράγματα και ήθελε να προτρέξει για να μην παραποιηθούν και τα λόγια του. Και μας τοποθετεί και μας λέει ότι προσέξτε, έρχεται. Τώρα, αν θα είναι σε 30, αν θα είναι σε 40, σε 50 χρόνια ή μπορεί να είναι μεθαύριο, που δεν ξέρουμε, εμείς δεν λέμε χρονολογίες, απλώς κοιτάμε τους καιρούς, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι στη δικιά μας δικαιοδοσία, είναι στη δικαιοδοσία του Θεού. Όμως έχουμε εντολή από τον Ιωάννη, τον Απόστολο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, να προσέχουμε και να βλέπουμε τους καιρούς, όπως και από τον Χριστό. Mm-hmm. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε. Και όταν βλέπουμε ότι κάτι που εκπληρώνεται, γιατί το 666 πριν από 40 χρόνια, όταν σου έλεγε ότι θα είναι στο χέρι, στο μέτωπο, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα είναι το σφράγισμα. Mm-hmm. Τι θα είναι. Σήμερα ξέρουμε, βλέπουμε ότι έχουν τσιπάρει τα ζώα, τα σκυλιά. Βλέπουμε στην Αμερική τσιπάρουν τους ανθρώπους. Βλέπουμε πώς γίνεται αυτό με το RFID, το επαναπρογραμματιζόμενο τσιπάκι, το οποίο
δουλεύει με δικιά του μπαταρία, είναι αυτόνομο. Και βλέπουμε ότι και η επιστήμη το εξελίσσει αυτό το πράγμα. Οπότε γνωρίζουμε, έχει ανοίξει πια αυτός ο τομέας γνώσεως για το πώς θα γίνει το χάραμα. Εμείς δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι σε αυτό. Και όταν βλέπουμε ότι όλα συγκλίνουν να γίνει μια παγκόσμια θρησκεία, ένα παγκόσμιο νόμισμα, μια παγκόσμια κυβέρνηση, να καταληθεί η Ορθόδοξος πίστη, να την ρουφήξει μέσα επανθρησκεία του οικουμενισμού, τότε βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και σιγά σιγά πλησιάζουν. Δεν είναι στην σφαίρα της φαντασίας μας, αλλά είναι κάτι το οποίο έρχεται. Καταλάβετε. Οπότε βλέπετε εσείς, πατέρα Σάββα, ότι όλα αυτά είναι μεθοδεύσεις για να... Δηλαδή η σύνοδος που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Όλα αυτά είναι μια μεθόδευση για να ξεκινάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στις ηλεκτρονικές ταυτότητες και σε όλο αυτό. Και σε όλη αυτή την παγκοσμιοποίηση είναι μια μεθόδευση. Όλα αυτά είναι μια μεθόδευση, όπως το είπατε. Και ποιος ο σκοπός των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, εσείς που τα έχετε μελετήσει, να μας πείτε. Γιατί θέλουν να μας κάνουν, ας πούμε, όλους να φέρουμε ένα τσιπάκι στο χέρι μας ή στο μέτωπό μας ή οπουδήποτε άλλο. Κατά πρώτον για να σε ελέγχει οικονομικά και το κυριότερο για να σε ελέγξει πνευματικά. Διότι όταν σε χαράξει, αυτό κάνανε στη Ρώμη στους σκλάβους. Για να αποδείξουν ότι ανήκεις σε αυτούς οι αφέντες. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και ο Αντίχριστος για να αποδείξει ότι ανήκουμε σε αυτόν ψυχήτη και σώματι. Εκτός ότι θα μπορεί να σε ελέγξουν ανά πάσα στιγμή, θα υπάρχει μια δικτακτορία άνευ προηγουμένου, διότι δεν θα ελέγχεις πια την προσωπική σου ζωή. Η προσωπική σου ζωή θα είναι διάφανη. Τα πάντα θα γνωρίζουν τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, τι αγόρασες. Είναι μια δικτακτορία άνευ προηγουμένου. Αλλά το κυριότερο είναι ότι παίρνοντας αυτό το τσιπάκι, στο χέρι και στο μέτωπο, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα χάνουμε το βάπτισμά μας και τη σωτηρία μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή θα γινόμαστε δούλοι του Αντιχρίστου και αδεία αυτού θα κινόμαστε. Και θα μπορούμε να τρώμε και να αγοράζουμε και να μπορούμε να ζούμε. Δεν θα μπορούσαμε εμείς να αντισταθούμε σε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή, εσείς για παράδειγμα, έρθει κάποιος σας λέει τώρα ότι έχει έρθει αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα και πατέρα Σάββα πρέπει να σας την περάσουμε στο χέρι σας, στο μέτωπό σας, οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορείτε να αντισταθείτε, να πείτε εγώ δεν το θέλω αυτό. Μα φυσικά αυτό θα κάνουμε. Να. Δεν θα την δεχτούμε. Οπότε πώς μπορεί να περάσει αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα, αυτό το τσιπάκι. Ποιος άνθρωπος θέλει να έχει ένα τσιπάκι πάνω στον οργανισμό του. Κανένας. Αλλά θα τους αναγκάσουν όλους, διότι βλέπετε πώς αναγκάζουν τον κόσμο. Ποιος Έλληνας ήθελε να μπούμε σε μνημόνια. Ποιος Έλληνας ήθελε να γίνει αυτή η προδοσία που γίνεται από τους πολιτικούς μας. Και αυτοί που ψηφίσαν ακόμα αυτούς τους πολιτικούς το κάνανε με σκοπό. Όχι να προδοθούν, αλλά για να πάει λίγο καλύτερα η χώρα. Το ίδιο συμβαίνει και με το τσιπάκι. Κανένας δεν θέλει να πάρει το τσιπάκι, αλλά όταν έρθει ο άλλος και σου πει: αν δεν το πάρεις αυτό, δεν θα έχεις δουλειά, δεν θα έχεις ασφάλιση, δεν θα μπορείς να αγοράσεις. Τι θα κάνει ο άλλος. Αναγκαστικά μας αναγκάζουν δηλαδή να μας κάνουν μάρτυρες με το στανιό. Εμείς δεν μπορούμε να. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη πάντα και με την πίστη μας, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την πίστη μας και δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι το οποίο περιέχει το 666 μέσα. Στην τελική ανάλυση, αν αφήσουμε έξω την ελευθερία και την προσωπική ελευθερία του ανθρώπου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει και αυτό θεολογική προέκταση, αν δεν υπήρχε αυτό το 666 μέσα, εμείς δεν θα είμαστε και τόσο αντίθετοι σε αυτό. Εκτός στην ελευθερία που είναι ένα άλλο μέρος. Α, δηλαδή αν ας πούμε στο barcode δεν ήταν 666 και ήταν 669 ή 668. Αν ήταν 888 δεν θα είχαμε θέμα. Ναι. Δεν είμαστε φανατικοί ούτε φονταμεταμιλιστές σε αυτό που μας λένε. Αλλά αυτό το πράγμα επαληθεύει την αποκάλυψη. Είναι αυτό το 666 δηλαδή είναι που πειράζει. Γιατί βάζανε το 666 και γιατί σου λένε αν δεν έχεις αυτό δεν μπορείς να πουλάς και να αγοράζεις. Ή να μην, να μην μπορεί κάποιος να πουλάει και να αγοράζει, ακριβώς το λέει έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Οπότε βλέπουμε, όπως μας παρέδωσαν και οι Άγιοι Πατέρες, ότι αυτό επαληθεύεται επακριβώς στις ημέρες μας. Οπότε τι περιμένουμε, πατέρα Σάββα, ότι πάμε από το έτσι όπως θα περιγράφετε, ότι πάμε σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων και μετά... Κοιτάξτε να δείτε, η ιστορία κάποια στιγμή θα έχει ένα τέλος. Αυτό μας το διδάσκουν και οι Άγιοι Πατέρες, αυτό λέει και η Εκκλησία μας. Αυτό μας λέει και η Αποκάλυψη, την οποία μας προτρέπει ο Χριστός μας μέσω του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού να την διαβάζουμε, να την αναγυνώσουμε και μακάρι αυτοί που θα τηρήσουν τα γραφόμενα μέσα εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι και η πίστη μας. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Προσδοκούμε την δεύτερη παρουσία του Χριστού ως Ορθόδοξη, διότι κάποια στιγμή αυτή η ζωή
έχει ένα τέλος. Το προσωπικό τέλος του κάθε μυανού είναι η κοίμηση του κάθε ανθρώπου, θάνατος δηλαδή, αλλά υπάρχει και ένα τέλος γενικά της ιστορίας, το οποίο μέσα στην Αποκάλυψη είναι η δεύτερη παρουσία του Χριστού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά που θα έρθει ο Αντίχριστος. Δηλαδή θα έρθει ο Αντίχριστος, θα γίνουν αυτά τα πράγματα που θα γίνουν και μετά από 3,5 χρόνια που θα βασιλεύσει, θα έρθει η δεύτερη παρουσία του Χριστού. Μάλιστα. Μετά από πόσα, συγγνώμη, μου είπατε. 3,5 χρόνια. Μετά από 3,5 χρόνια. Ναι. Δηλαδή 3,5 χρόνια θα κρατήσει αυτή η ιστορία με, το, με τα χαράγματα και όλα με αυτά. Με τα τσιπάκια, με την παγκόσμια κυβέρνηση. Ναι, με αυτή την παγκόσμια δικτακτορία και τον διωγμό που θα υποστεί ο Χριστιανός. Ναι. Ναι. Και μετά τα 3,5 χρόνια έρχεται. Μετά έρχεται η δεύτερη παρουσία, η συντέλεια του του κόσμου. Τι θα γίνει δηλαδή, αυτό το ακούμε και από τον. Και από τις γραφές, δηλαδή θα καταστραφούν τα πάντα, ας πούμε, όχι, Πέτρα Σάβα. Δεν θα καταστραφούν. Όχι. Ναι. Θα αλλαγούν. Δηλαδή. Δηλαδή, και πάντες ως σημάτων παλαιωθήσονται. Όπως λέει και ο προφητάναξ Δαβίδ, όπως λέει και μέσα στην Αποκάλυψη, τίποτε δεν θα καταστραφεί. Θα γίνει εν ρηπεί οφθαλμού ένα τόμο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα γίνει μια αλλαγή και θα περάσουμε σε μια νέα εποχή του Χριστού όμως. Δηλαδή, ο κόσμος αυτός θα τροποποιηθεί. Όπως μας το λένε μέσα και όπως το εξηγούν οι Άγιοι Πατρές και στην Αποκάλυψη. Και απλώς αυτοί που δεν θα έχουν πεθάνει, θα αυτομάτως θα περάσουν σε αυτή την κατάσταση, γιατί όλοι πρέπει να πεθάνουν, και θα γίνει δεύτερη παρουσία. Ο κόσμος αυτός θα είναι διαφορετικός. Ναι. Θα γίνουν διαφορετικά τα πράγματα, θα είναι διαφορετικά πια. Αλλά δεν θα χαθεί τίποτε. Μάλιστα, είναι λίγο μπερδεμένο είναι αυτό. Πολύ, ναι. Είναι πάρα, προσπαθούμε απλά λόγια να σας το εξηγήσω. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Να το οραματιστούμε τι θα γίνει, να πεθάνουμε όλοι, να μπούμε αυτόματα σε μια άλλη διαδικασία. Σε μια άλλη κατάσταση. Ναι, σε μια άλλη κατάσταση. Οι πατέρες το εξηγούν και δίνουν λεπτομέρειες. Απλώς τώρα είναι και ο χρόνος είναι πολύ. Καλά, ναι. Τώρα αυτό θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Πού να το αναλύσουμε σε μια εκπομπή. Οπότε, πατέρα Σάβα, εσείς οι αγιορείτες είστε. Αντίθετη σε αυτό που. Κοιτάξτε, σε αυτή τη δεν είμαστε μόνο αγιορείτες. Θα σας πω κάτι. Ναι. Ο κόσμος εξοβράζει. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ήδη έχει γίνει μια πολύ σημαντική μερίδα στον Πειραιά, την οποία την διοργάνωσε ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο κύριος Σεραφείμ. Πήρανε μέρος θεολόγοι μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο πατήρ Θεόδωρος ο Ζήσης, ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός, ο πατήρ Αθανάσιος, ο προηγούμενος του Μεγάλου Μετεώρου. Πήρανε 5 μητροπολίτες, σημαντικά πρόσωπα, όπως είναι ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ρεόθεος, ο Σεραφείμ Κυθήρων, ο Παύλου, ο Γλυφάδας και πάρα πολλοί άλλοι. Πλήθος κληρικών και λαϊκών. Στην Γεωργία γίνεται αναταραχή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται μια αναταραχή, δεν τη θέλουν αυτή τη συνοδεία άνθρωποι. Στη Βουλγαρία δεν θέλουν να συμμετέχουν για αυτούς τους λόγους που είπαμε, όπως και στη Γεωργία. Στη Ρωσία ήδη γίνεται τεράστια αναταραχή. Οι άνθρωποι πάρα πολλοί έχουν κάνει διακοπή μνημοσύνου του Κυρίλου με αυτό που υπέγραψε με τον Πάπα 30 σημεία, τα οποία αποδέχεται τον παπισμό σε Εκκλησία. Στην Μολδαβία, στη Ρουμανία, σε όλο τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Γιατί έτσι όπως μας το περιγράφετε για τους Ορθόδοξους, δεν έχουμε μείνει και πολύ. Υπάρχουν υπέρμαχοι της Συνόδου. Ναι, είναι κάποιοι που είναι υπέρμαχοι της Συνόδου. Αλλά υπάρχει και η αντίθετη πλευρά που εκφράζεται πολύ δυναμικά και με πολλά επιχειρήματα, τα οποία δεν μπορούν να αντικρούσουν αυτοί που είναι υπέρμαχοι της Συνόδου. Μάλιστα. Οπότε, πατέρα Σάβα, εσείς θα βγάλετε το δελτίο τύπου την Τρίτη από το Άγιο Όρος. Ναι. Θα κάνετε τίποτα άλλο που θα γίνει εδώ η Σύνοδος στις επόμενες μέρες? Όχι. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εσείς εκφράζετε την άποψή σας. Εμείς εκφράζουμε την άποψή μας ως Ορθόδοξοι, ως Αγιορείτες Μοναχοί, που είναι και επιβεβλημένο, διότι ως Μοναχοί. Οι μοναχοί κράτησαν πάντοτε την πίστη και πάντοτε αυτοί ήταν που έδωσαν μαρτυρία για την ορθότητα της πίστεώς μας. Δεν αντιμαχόμαστε κανέναν. Δεν θέλουμε να έρθουμε με κανέναν σε σύγκρουση. Λέμε αυτό που πιστεύουμε. Θα λέμε αυτό που πιστεύουμε ελεύθερα και με παρησία, διότι αυτό που πρεσβεύουμε και εμείς πήγαμε, αφιερωθήκαμε στον Χριστό, δεν φοβόμαστε να πούμε τη γνώμη μας ελευθέρως. Όσοι έχουν κάποιο θέμα, μπορεί να γίνει και μια δημόσια συζήτηση ή κάποιοι που έχουν αντιρρήσεις για να ενημερωθεί ο λαός και ειδικά ο κριτικός λαός που δεν έχει τη σωστή ενημέρωση. Εμείς σας το καταθέτω δημόσια. Πήγα μαζί με ένα πολύ καλό μου φίλο λαϊκός και βρήκαμε τον Αρχιεπίσκοπο, μιλήσαμε για αυτό το θέμα, του είπαμε τις ενστάσεις μας, μας καλοδέχτηκε, κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα
Μα είναι ανοιχτός ο αρχιεπίσκοπος. Και έπρεπε να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι η προσταμενική αρχή της Εκκλησίας της Κρήτης, αλλά δεν μπόρεσε να μας απαντήσει τίποτα. Και του είπαμε ότι εμείς δεν συμφωνούμε, δεν πήραμε καμία απάντηση, από εκεί και πέρα περιμένουμε. Περιμένουμε τα πράγματα που θα εξελιχθούν. Ο διάλογος είναι πάντα ωφέλιμος. Και γόνιμος. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Και γόνιμος. Και γόνιμος, πάντα. Πάντα. Ο διάλογος είναι απαιτούμενο, το πρώτο στην δημοκρατία. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι άλλο. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω πριν πάω στις διαφημίσεις και να αλλάξουμε λίγο θέμα. Τώρα με την κρίση, πατέρα Σάβα, βλέπετε κόσμο να έρχεται στο Άγιο Όρος να ζητά τη βοήθειά σας, να θέλει, ας πούμε, έρχεται κοντά σε εσάς τους μοναχούς που έχετε μία άλλη αντίληψη, έναν άλλο τρόπο ζωής, που δεν είστε ταγμένοι στην ύλη, στην πολυτέλεια, στις ανάγκες αυτές τις ηλικίες. Έρχεται κόσμος να πάρει τη συμβουλή σας για το πώς και αυτός να αλλάξει την νοοτροπία του, να το δει λίγο αλλιώς για να νιώθει πιο καλά. Ναι, έρχεται. Φυσικά έχει κόψει η προέλευση του κόσμου στο Άγιον Όρος, διότι δεν είναι και πολύ εύκολο να μπεις μέσα. Έχει κάποιο χρηματικό κόστος. Mm-hmm. Αλλά οι άνθρωποι που έρχονται μέσα βλέπουν πια την ζωή με ένα άλλο μάτι. Με μια άλλη ματιά. Διότι βλέπουν πια ότι μπορούν να καταλάβουν την προσωρινότητα της ζωής και βλέπουν ότι πρέπει να επενδύσουμε στην αιωνιότητα και να έχουμε μια προοπτική αιωνιότητας, γιατί όλα τελειώνουν. Αυτό που δεν τελειώνει είναι μόνο ο Χριστός. Mm-hmm. Και ότι κάποια στιγμή από αυτή τη ζωή θα φύγουμε όλοι μας. Αυτή η κρίση έκανε αυτό το καλό. Ότι μας πήρε λίγο από το κοσμικό πνεύμα, το ηλιστικό πνεύμα, και μας βάλει να φύγουμε και μας λένε: Πού πας, υπάρχει και τέλος. Κοίταξε το. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ κόσμο και όντως είναι έτσι όπως το λέτε. Έρχονται άνθρωποι μετανοημένοι που μας λένε ότι ζούσα έτσι και αυτό το πράγμα, αυτή η ανέχεια που ζω τώρα, με έκανε και με έφερε πιο κοντά στον Χριστό. Mm-hmm. Όντως. Είπατε πριν ότι υπάρχει ένα κόστος στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να έρθει, για παράδειγμα, από την Κρήτη, ναι, να έρθει στο Άγιο Όρος, να μείνει πόσο χρειάζεται έτσι για να πάρει μια δόση αλλαγής, αν μπορούμε να το πούμε. Πόσο καιρός χρειάζεται να κάτσει στο Άγιο Όρος, περίπου. Κοιτάξτε, κατά μέσο όρο. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Άλλος μπορεί σε μια μέρα να του αλλάξει αντίληψη, άλλος μπορεί να χρειάζεται χρόνια. Έτσι. Αλλά για να κάνει έτσι μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος, πόσα πρέπει να πληρώσει? Είναι τα εισιτήρια για να ανέβει η Θεσσαλονίκη, να πάρει το λεωφορείο για να έρθει στην Ουρανούπολη, mm-hmm, για να μπει μέσα με το καραβάκι. Είναι μέσα τα ταξί, τα λεωφοριάκια που έχουμε για να τον μετακινήσουν δεξιά και αριστερά. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο κόστος. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, στα μοναστήρια δεν πληρώνουν ούτε φαγητό, ούτε την φιλοξενία και όλα αυτά. Καλό θα είναι το κόστος μεταφοράς τους, είναι λέτε. Το κόστος. Mm-hmm. Είναι τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια, ναι. Αυτό που εγώ θα πρότεινα στους ανθρώπους που έρχονται, να μην έρθουν για 2-3 μέρες. Είναι λίγο. Αφού θα κάνουν τον κόπο που θα κάνουν, να έρθουν για 10 μέρες τουλάχιστον. 10 μέρες. Ναι. Μα γιατί δεν δέχεστε και γυναίκες? Γιατί δεν θα υπήρχε Άγιον Όρος. Πατέρα Σάβα, πρέπει να φτιάξετε ένα αντίστοιχο. Αυτό είναι το περιβόλι της Παναγίας. Η Παναγία το ζήτησε κλήρο της, ναι, για τους μοναχούς, για να μπορούμε να κάνουμε την άσκησή μας ανενόχλητα. Mm-hmm. Διότι γι' αυτό και καταφεύγουν στο Άγιον Όρος, άσχετα αν βγαίνουμε κάποιες φορές για κάποιες υποθέσεις ή για κάποια πράγματα τα οποία μας πιέζουν και βγαίνουμε, αλλά έχει αυτό το πράγμα ότι είναι κλήρωση Παναγίας και μπορούμε ανενόχλητα να προσευχηθούμε και να συγκεντρώσουμε το μυαλό μας στην προσευχή για να μπορέσουμε μέσω της προσευχής να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που μας το ζητάνε. Μάλιστα. Πατέρα Σάβα, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Να σας ευχηθούμε καλή διαμονή. Είστε, είπαμε, και από τα Χανιά. Νομίζω ότι είχαμε έτσι μια καλή συζήτηση. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του παρακολουθώντας αυτή την κουβέντα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.